ιδιαίτερα που το βιβλίο αυτό ήταν η πρώτη πραγματική μου ενασχόληση με τη μετάφραση. Πρώτον, γιατί μας συνδέει μια μακρόχρονη φιλία με τον Τζίμι. Και επίσης, διότι το βιβλίο αυτό ήταν για μένα πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί απαντάει σε ένα ερώτημα το οποίο έχω θέσει πολλές φορές στον εαυτό μου. Γνωρίζοντας ξένους που αγαπάνε την Ελλάδα και πρωτίστως τον ίδιο τον Τζίμι. Πώς είναι δυνατόν να αγαπήσεις μια άλλη χώρα που δεν είναι δικιά σου τόσο πολύ, με τέτοιο πάθος? Και εγώ έχω ζήσει σε διάφορες χώρες. Με τη Γαλλία έχω μια ιδιαίτερη σχέση, έχω γαλλική παιδεία, λατρεύω τη γαλλική λογοτεχνία, την ιστορία, τον πολιτισμό, το γαλλικό. Αλλά ποτέ δεν μου πέρασε από το νου, ποτέ δεν αισθάνθηκα να πω, όπως λέει ο Τζίμι στους Έλληνες φίλους του, η πατρίδα μας, όταν μιλάει για την Ελλάδα. Ο Τζίμι λοιπόν στο βιβλίο αυτό προσπαθεί και εκείνος να καταλάβει άλλους ανθρώπους οι οποίοι είχαν επίσης ένα πάθος για την Ελλάδα και προσεγγίζει το θέμα παρουσιάζοντας 14 προσωπικότητες και θέτοντας δύο ερωτήματα. Γιατί, ποιο ήταν το έναυσμα της σχέσης αυτής με την Ελλάδα, με την έννοια του «pourquoi la Grèce» της Jacqueline d'Omigy που λέει και ο ίδιος, γιατί η Ελλάδα. Για άλλους ήταν το τοπίο, για άλλους το φως, ο έρωτας, η φιλία, διάφοροι λόγοι. Και το δεύτερο ερώτημα είναι πώς αυτή η σχέση σημάδεψε τη ζωή και το έργο των ανθρώπων αυτών και πώς έτσι εκείνοι ανέδειξαν και προέβαλαν μια διάσταση της Ελλάδας. Εκτός από αυτή την προσέγγιση, αυτό που κάνει για μένα το βιβλίο ξεχωριστό είναι δύο στοιχεία. Το πρώτο για μένα είναι η ζωντάνια των πορτρέτων του Τζίμι. Όπως λέει ο ίδιος, θέλησε να μείνει στο παρασκήνιο και να δώσει το λόγο πρωτίστως σε αυτούς που θα αποκολούσουν τους ήρωές του. Και παραθέτει διάφορα αποσπάσματα από έργα τους, πολλοί από αυτούς εξάλλου είναι συγγραφείς, από έργα μελετητών, κριτικών, δημοσιογράφων που έχουν γράψει για τα άτομα αυτά. Και εδώ, αν μπορούσα να κάνω μια παρένθεση ως μεταφράστια, στο μέτρο που υπήρχαν κάποια από αυτά τα έργα ήδη μεταφρασμένα στα ελληνικά, ανέτρεξα στις ήδη υπάρχουσες μεταφράσεις. Δεν μου πέρασε από το νου εμένα να μεταφράσω τον Lawrence Darrell ή άλλους, τον Henry Miller, όταν υπήρχαν μεταφράσεις από πολύ πιο καταξιωμένους μεταφραστές. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μητέρα μου που με βοήθησε να βρω αρκετά βιβλία που ήταν εξαντλημένα πηγαίνοντας σε παλαιοπόλους. Ο Τζίμι λοιπόν παρουσιάζει, δίνει το λόγο, όπως λέει, στους ήρωές του, αλλά η επιλογή των αποσπασμάτων, ο τρόπος με τον οποίο τους παρουσιάζει, με το, για όσους τον ξέρετε, με το γνωστό του γλαφυρό ύφος και το πάθος του, ζωντανεύουν πραγματικά αυτά τα άτομα, αισθανόμαστε ότι μας μιλάνε και μέσα από τα λόγια του Τζίμι για τους ανθρώπους αυτούς βλέπει κανείς το σεβασμό και την εκτίμηση και την αγάπη που τρέφει για εκείνους, αλλά και την αγάπη του Τζίμι για την Ελλάδα.